Από την Ιερά Πέτρα, να επιστρέψουμε εδώ. Και να μιλήσουμε για φάρμακα. Και δελτίο φαρμάκων καινούριο και αυξήσεις. Εσείς βάλατε τις αυξήσεις, κύριε Σκουντάκη, και έρχεται ο κόσμος όλος και λέει γιατί πήγε το φάρμακό μου στην τιμή που πήγε. Καλησπέρα σας. Πρέπει να ομολογήσω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριο Αριστοτέλης Κουντάκης, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Γι' αυτό λέω. Εσείς οι φαρμακοποιοί, το φταίτε γι' αυτό. Ως συνήθως είμαστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι τη όποια παρατυπία υπάρχει στο θέμα του φαρμάκου. Ασφαλώς. Μπράβο σας. Τι να σας πω τώρα. Συνέστηση δεν έχετε. Αλλά για να ξεπεράσουμε λίγο το αστείο τη υπόθεση. Να σας πω ότι τη Δευτέρα, τη 12 του μήνα, είχαμε μια πολύ ευνηδιαστική αύξηση των συμμετοχών των ασφαλισμένων για τα φάρμακα. Δεν είχαμε αυξήσεις στις τιμές, αυτό να το σημειώσουμε. Είχαμε αυξήσεις στις συμμετοχές. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι οι περισσότεροι οι οποίοι προμηθεύονταν με συνταγή τα φάρμακά τους και κυρίως την κατηγορία των γενοσύμων σε αυτά τα φάρμακα, είδαν ξαφνικά από εκεί που πλήρωναν ένα μικρό ποσό, να εκτοξεύεται αυτό ακόμα και 100% πάνω η συμμετοχή τους. Και αυτό δημιούργησε όλο αυτό το οποίο αναφέρατε. Έρχονταν ο κόσμος και νόμιζε ότι εσείς κάνατε όλο αυτό. Δεν ήταν καθόλου αστείο αυτό που αντιμετωπίσαμε στα φαρμακεία. Είχαμε πρόβλημα με τον κόσμο, ο οποίος πολύ δικαίως διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν είχε ενημερωθεί. Όπως άλλωστε δεν είχαμε ενημερωθεί ούτε εμείς. Ευνηδιαστικά τελείως έγινε αυτό, κύριε Σκουντάκη, έτσι, ή δεν είχατε κάποια συζήτηση? Καμία απολύτως ενημέρωση δεν είχαμε και γι' αυτό την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, ψαχνόμασταν κι εμείς να δούμε τι έχει ακριβώς συμβεί. Γιατί είχαμε την απορία, μήπως υπάρχει λάθος στο σύστημα που βγάζει τις συμμετοχές. Εν τέλει μάθαμε τι συμβαίνει και από εκεί και πέρα και εμείς διαμαρτυρηθήκαμε με τη σειρά μας ως Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, και εμείς και όλοι οι πολλοί σύλλογοι στην Ελλάδα, και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος νομίζω έκανε αυτές τις επαφές που χρειάζεται να κάνει και πήγαμε σε μια πιο μέτρια αύξηση των τιμών των συμμετοχών τελικά των ασφαλισμένων. Mm-hmm. Μια μέτρια αύξηση του τύπου... Λίγο να ανέβω εγώ, λίγο να κατέβεις εσύ και κάπου να τα βρούμε και στην τιμή που θα ήθελα, ας πούμε. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με καμία αύξηση, αυτό να το υπογραμμίσω. Δυστυχώς όλο το θέμα πήγε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είμαστε σήμερα ευχαριστημένοι εντός εισαγωγικών, επειδή καταφέραμε να πάρει πίσω το Υπουργείο Υγείας τις πρώτες αυξήσεις και τελικά να μας παρουσιάσει ένα καινούριο σύστημα υπολογισμού των συμμετοχών που έχουν ένα πλαφόν αύξησης μέχρι 3 ευρώ ανασκεύασμα. Και με αυτό δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά θέλουμε να δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί, να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα προκύπτουν οι συμμετοχές στα φαρμακεία και από εκεί και πέρα θα δούμε και θα κρίνουμε πώς θα κινηθούμε. Κύριε Σκουντάκη, τώρα αυτό μας θυμίζει, είναι λίγο παλιά μου τεχνικό σκηνό φαίνεται για το Υπουργείο, αυτό το ψυχολογικό τρίκ, ανεβάζουμε, κάνουμε αυξήσεις σοκ, σοκάρεται όλος ο κόσμος και οι φαρμακοποιοί και οι ασθενείς, μετά κατεβάζουμε τις αυξήσεις και... Είμαστε όλοι κάπως ευχαριστημένοι. Είναι ωραίο τρίκ αυτό. Ασφαλώς είναι κλασική τεχνική πωλήσεων που ακολουθούν πάρα πολλοί επαγγελματίες του είδους. Όταν θέλουν να σου πουλήσουν κάτι στην τιμή που επιθυμούν αυτοί οι αρχές εξ αρχής, σου παρουσιάζουν μια μεγάλη τιμή και τελικά νομίζεις ότι είσαι και ευνοημένος και κερδισμένος επειδή σου κάνουν κάποια έκπτωση. Οι αυξήσεις αυτές αφορούν όλα τα φάρμακα ή έχει να κάνει αν είναι πρωτότυπα ή αν είναι γενώσιμα? Οι αυξήσεις σε αυτή την περίπτωση αφορούσαν 1.700 φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των γενοσύμων και σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, θεραπευτικές κατηγορίες. Mm-hmm. Είδαμε όμως αυξήσεις οι οποίες ήταν πραγματικά σοκαριστικές, και αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Δηλαδή, η συμμετοχή που ήταν 1 ευρώ και πήγε στα 25 ευρώ. Συμμετοχή που ήταν 3-4 ευρώ και πήγε στα 18 ευρώ. Yeah. Ένας ασθενής ο οποίος παίρνει κάθε μήνα τα συγκεκριμένα φάρμακα, καταλαβαίνετε τι επιβάρυνση έχει εν τέλει ετησίως με το πρώτο σετ αυξήσεων που είχαμε. Τώρα, μένει να δούμε, να εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση που αφορά 3 ευρώ αύξηση ανασκεύασμα. Το 3 ευρώ έχει μπει ως πλαφόν. Μπορεί να είναι 1 ευρώ, να είναι 2, αλλά μέχρι 3. Και να δούμε επίσης, γιατί δημοσιεύτηκε και κάτι άλλο το οποίο και αυτό μας ενόχλησε πάρα πολύ, ότι οι άποροι από 0% συμμετοχή που είχαν για τα φάρμακα θα κληθούν από εδώ και στο εξής να πληρώνουν 25% συμμετοχή. Wow. Αυτό δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Το είδαμε δημοσιευμένο όμως εμείς και θέλουμε να δούμε τώρα αν στην πράξη εφαρμοστεί. Θέλουμε να το παρακολουθήσουμε. Αυτοί που έχουν απορία, δηλαδή που είναι άποροι και δεν πλήρωναν μέχρι σήμερα, θα πάνε στο 25%? Έτσι γράφτηκε σε κάποια site
φαρμακοποιών. Δεν έχω λόγο να τα αμφισβητήσω, είναι πάρα πολύ αξιόπιστα. Αλλά θέλω να τα δω στην πράξη αν όντως εφαρμοστεί ένα τέτοιο. Ναι, που για μένα είναι ένα απαράδεκτο μέτρο. Αφού τη ώρα δεν είμαι, θα σας πω τώρα τι θα γίνει. Θα βγει μια διορθωτική και θα πει αντί για 25, τελικά η αύξηση θα είναι 15% για τους απόρους. Αλλά να θυμίσω ότι ήταν στο 0 μέχρι τώρα. Ήταν όλα τα φάρμακά τους δωρεάν. Ναι. Ήταν δωρεάν αυτό. Αλίευσα από το διαδίκτυο δύο φωτογραφίες, το πριν και το μετά, του ίδιου ασθενή της ίδιας παραγγελίας. Τα ίδια φάρμακα που πήρε. Mm-hmm. 0-13 συμμετοχή εδώ, 17-08 συμμετοχή εδώ. Εδώ είναι. Ναι, δεν το αμφισβητώ. Τα συναντήσαμε και εμείς. Χέρι με χέρι. Σε αυτή την εκπομπή παραδίδουμε χέρι με χέρι. Κανονικά σε άλλο χέρι έπρεπε να πάνε. Ναι, και στο δικό μου, αλλά θέλω να σας εξηγήσω. Φαντάζομαι τι θα έπαθε ο άνθρωπος στο ταμείο. Ναι. Είχαμε τραγικές, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, εντάξει, θλιβερές όμως εικόνες στα φαρμακεία τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και συνεχίζουν. Ο κόσμος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι πολλοί κόσμος, χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι, άνεργοι, άποροι, όλη αυτή η κατηγορία συμπολιτών μας δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουν τέτοια συμπεριφορά από την πολιτεία, σε καμία περίπτωση. Χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς κανένα διάλογο εξ αρχής, πάρε μία αύξηση στις τιμές και ανατρέπεις ουσιαστικά έναν οικογενειακό προϋπολογισμό πιθανών πολλών συμπολιτών μας. Για εμάς και η θέση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου ήταν ότι πάντα, εφόσον έχουμε ασφάλεια και πληρώνουμε εισφορές, το ασφαλιστικό ταμείο οφείλει να φροντίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τους ευαίσθητους συμπολίτες μας. Όχι 3 ευρώ πλαφόν, ούτε 25, ούτε 15, ούτε 10. Η άποψή μου είναι ότι αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας πρέπει να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακά τους. Ναι, είστε ξεκάθαροι. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα και στην αγορά με τις ελλείψεις φαρμάκων, τις εξαγωγές. Να δώσουμε έτσι μια εικόνα, κύριε Σκουντάκη. Έχουμε ξαναμπεί πάλι σε λίστες με τα φάρμακα που έχει απελευθερωθεί η εξαγωγή. Ναι. Ενώ τα πράγματα το φθινόπωρο, λίγο πριν τις γιορτές τέλος πάντων, είχαν αρχίσει να φτιάχνουν και να βελτιώνονται, δυστυχώς επιτράπηκε πάλι η εξαγωγή μιας μεγάλης μερίδας φαρμάκων, τα οποία την επόμενη κιόλας ημέρας βγήκαν σε έλλειψη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό πόσο γρήγορα παρακολουθούν και αντιδρούν γρήγορα ακριβώς κάποιοι παράγοντες της φαρμακευτικής αγοράς. Εδώ να υπογραμμίσω ότι τα φαρμακεία απαγορεύονται από τον νόμο να κάνουν εξαγωγές και δεν συμμετέχουμε σε καμία περίπτωση σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, είμαστε και εμείς, σαν σύλλογος που έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, να απαγορευτούν εντελώς ή τουλάχιστον στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι εξαγωγές, ώστε να ικανοποιείται, να καλύπτεται πρώτα η εσωτερική αγορά, οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών και από εκεί και πέρα, αν περισσεύει κάτι, ευχαρίστως να πηγαίνει στο εξωτερικό. Όμως αυτό συμβαίνει από την ανάποδη. Τελικά, οι μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκων, που είναι πολλές φορές αναντικατάστατα μοναδικά, δεν μπορούμε να τα υποκαταστήσουμε με άλλα φάρμακα γενώσιμα, για παράδειγμα, καταλήγουν τελικά στα φαρμακεία της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, ευρωπαϊκών κατά κύριο λόγο χωρών. Γιατί καταλήγουν τώρα, θα με ρωτήσετε εκεί. Γιατί στις ευρωπαϊκές αυτές χώρες οι τιμές τους είναι πολλαπλάσιες από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλο οικονομικό κίνητρο για πολλές εταιρείες να το κάνουν αυτό. Το κάνουν, βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Όμως είναι απαράδεκτο το αυτή τη στιγμή να βάζουμε μπροστά την επιχειρηματικότητα και να αφήνουμε πίσω τις υγειονομικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, που δεν νομίζω ότι μπορούν να τιμολογηθούν ή να αξιολογηθούν με οικονομικούς όρους. Και μιλάμε τώρα για φάρμακα τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης. Δηλαδή, θέλω να πω και φάρμακα από αυτά που δίνονται για μεγάλα, για προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των φαρμάκων. Είναι κατά κύριο λόγο συνταγογραφούμενα φάρμακα. Δίνονται μόνο με ιατρική συνταγή. Είναι φάρμακα τα οποία είναι πρωτότυπα συνήθως. Είναι για δύσκολες ασθένειες, είναι δηλαδή φάρμακα καρκινοπαθών, είναι φάρμακα. Ακριβώς. Έχουμε και ασθένειες οι οποίες είναι σε αυτή την φάρμακα που είναι σε αυτή την κατηγορία ασθενειών. Πολλά εισπνεώμενα φάρμακα, πολλά φάρμακα στην κατηγορία των καρδιολογικών, των αντιπυκτικών, ψυχιατρικά φάρμακα. Λείπουν όλα αυτά από την ελληνική αγορά και δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα φαρμακεία μας και αυτή την καθημερινή κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη. Πώς διαχειρίζεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος πονάει, αγωνιά, έχει άγχος για την αυριανή μέρα και εν τέλει του λες πάρε τη συνταγή σου και πήγαινε να ψάξεις να βρεις το φάρμακό σου, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Και εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα σαν επαγγελματίες υγείας, νιώθουμε ανάπηροι, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και
πρέπει να δηλώσουμε ότι όντως μας στεναχωρεί η κίνηση αυτή της πολιτείας να επιτρέψει ξανά τις εξαγωγές. Βέβαια, οι εταιρείες τώρα, κύριε Σκουντάκη, αυτές με το κέρδος ζουν, είναι άλλος ο ρόλος. Είναι πολύ σωστά το είπατε. Είναι θέμα της πολιτείας να βάλει ένα στόπ σε αυτό. Δεν είναι ότι θα. Οι εταιρείες, εντάξει, λογικό είναι, όλοι το καταλαβαίνουμε. Μα υπήρχε το στόπ, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο νόμος είναι σαφέστατος. Αλλά όπως είπατε πριν και για την Ιερά Πέτρα και για τους δυστυχείς εκεί, οι οποίοι θα βρουν αύριο τις περιουσίες τους κατεστραμμένες, έτσι και εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα νόμο που αφορά τις εξαγωγές των φαρμάκων, ο οποίος νόμος δεν εφαρμόζεται. Ο νόμος υπάρχει. Ο νόμος λέει επίσης ότι πρέπει να είναι καλυμμένη η ελληνική αγορά, να ελέγχει αυτή την επάρκεια ο ΕΟΦ και από εκεί και πέρα, εάν αποδεδειγμένα υπάρχουν περισσεύματα φαρμάκων, να φεύγουν στο εξωτερικό. Ο ΕΟΦ δεν έχω υπόψη μου, τουλάχιστον εγώ, να έχει κάνει ποτέ κάποιο συγκεκριμένο έλεγχο σε αποθήκες ή άλλες εταιρείες. Υποτίθεται αυτή τη στιγμή δηλώνουν διαδικτυακά τα αποθέματά τους, αλλά αυτό δεν βλέπω να βοηθάει εμάς εδώ τα φαρμακεία στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, να έχουμε την επάρκεια των φαρμάκων που πρέπει να έχουμε. Επομένως, ή δεν εφαρμόζεται ο νόμος, ή εφαρμόζεται πλημελώς ή με κάποιο τρόπο τέλος πάντων, που δεν υπάρχει λόγος να τον έχουμε αυτό το νόμο. Πρέπει κάτι να αλλάξει και εδώ θα ήθελα να καταλήξω, δηλαδή ότι η φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα, είναι απαρχαιωμένη, θέλει σίγουρα καινούρια προσέγγιση και ίσως από την αρχή να δούμε ακριβώς πώς θα οργανώσουμε το όλο σύστημα διανομής των φαρμάκων. Μεγάλη κουβέντα, αλλά... Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να μην σας ευνηδίασα στην αρχή. Όχι, καθόλου. Όχι. Έχω συνηθίσει. Το ξέρω. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη χώρα για όλα αυτά είναι οι φαρμακοποιοί, οι δημοσιογράφοι και... Και... Πάμε διαφορά. Α, δεν το λες.